Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Περίμεναν όλοι να εναγωνίως να έρθετε, να ανάψουν λίγο τα αίματα. Είμαι λίγο ντεφορμέ αυτή την περίοδο. Γιατί. Ας ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα. Κάντε ένα νέο νομοσχέδιο με δυνατότητες που παρέχονται περισσότερες δυνατότητες και στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους. Διακρίνω ότι θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο να εξυπηρετεί περισσότερο την αγορά και φυσικά να δημιουργεί και νέες θέσεις εργασίας. Κάντε μου ένα σχόλιο πάνω σε αυτό για να ξεκινήσουμε. Καταρχάς να πω ότι είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση με το ΣΒΕ προηγουμένως και το Διοικητικό του Συμβούλιο πάνω στις νέες πραγματικότητες που έχει δημιουργήσει το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίσαμε το Σεπτέμβριο, αλλά και στις νέες προκλήσεις που δημιουργεί η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στη βιομηχανία από 1η-1η του 2024 και στο λιανικό εμπόριο. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί η συζήτηση ήταν πολύ χρήσιμη και σε βάθος λεπτομέρειας. Να πω ότι μέσα στην εβδομάδα αυτή, καλώς εχών των πραγμάτων, θα έχουμε και την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων για το εφαρμοστικό σκέλος του νόμου. Αυτό είναι γρήγορο για την Ελλάδα, έτσι ο νόμος ψηφίστηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου και θα είμαστε σε πλήρη εφαρμογή του πριν το τέλος Νοεμβρίου. Θα έχει δηλαδή ολοκληρωθεί και η δευτερογενής νομοθεσία. Το οποίο είναι πάντα ένας στόχος κυβερνήσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη, να μην ψηφίζουμε νόμους μόνο για να τους ψηφίζουμε, αλλά τους βλέπουμε να λειτουργούν στην πράξη. Το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στη βιομηχανία να δουλεύει και τα Σάββατα και τις Κυριακές με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους για τους εργαζόμενους, σε συμφωνία πάντα με τον εργαζόμενο. Θεσπίζει δυνατότητα του πολλαπλού εργοδότου, θεσπίζει τους ορισμένους χρόνους ωραρίου με ελάχιστο χρόνο απασχόλησης στους on-call εργαζομένους και διάφορες άλλες καινοτομίες που η πλήρη τους εφαρμογή, όπως θα γίνει σε λίγες εβδομάδες, θα αλλάξουν τελείως το τοπίο στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και υπέρ των εργαζομένων και υπέρ των εργοδότων. Εμείς δεν είμαστε μια κυβέρνηση που πιστεύουμε ότι οι εργοδότες εργαζόμενοι είναι εχθροί. Πιστεύουμε ότι οι εργοδότες και εργαζόμενοι είναι σύμμαχοι, είναι συνεργάτες για να πηγαίνει μπροστά η ελληνική οικονομία. Ο κεντρικός μας στόχος παραμένει να πέσει η ανεργία κάτω από το 10% και ή δυνατόν να φτάσει στους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Είμαι αισιόδοξος ότι με τέτοιες νομοθετικές πρωτοβουλίες αυτό θα επιτευχθεί. Και να πω και κλείνοντας, για να μην καταχάσω τον χρόνο στην πρώτη ερώτηση, ότι αύριο, καλώς εχών των πραγμάτων, θα έχουμε σε δημόσια διαβούλευση το δεύτερο μας νομοσχέδιο που αφορά στο θεσμικό πλαίσιο των επαγγελματικών ταμείων, αλλά και μια σειρά άλλων ρυθμίσεων που αφορούν στην ΔΥΠΑ, στην επέκταση του επιδόματος μητρότητος, στην δυνατότητα εργασίας των συνταξιούχων, στη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών στον ΕΦΚΑ υψηλότερου αριθμού οφειλών κτλ., που θα δώσουν επίσης διέξοδο σε πάρα πολλούς ανθρώπους για να βρουν λύσει τα προβλήματά τους. Καλώς έχω τον πραγμάτων, όμως και ο Δήμος θα ψηφιστεί τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου. Κρατάω τρεις ευελιξίες στο νέο νομοσχέδιο. Το ένα είναι ότι οι δύο εργαζόμενοι και περισσότεροι, οι δύο εργοδότες ή και περισσότεροι για έναν εργαζόμενο. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας ασφαλώς, η οποία θα δώσει αρκετά πλεονεκτήματα. Και το τρίτο έχει να κάνει με την ασφάλιση. Υπάρχει κάτι καινούργιο που μπορεί να δημιουργείται υπέρ των ασφαλισμένων εργαζομένων. Πρώτα απ' όλα, η δυνατότητα της εργασίας σε πολλαπλούς εργοδότες είναι υπέρ των εργαζομένων, για όσους το επιλέξουν, διότι τα ένσημα που θα πληρώνουν τα επιπλέον θα προσμετρούνται σε μεγαλύτερο ποσοστό αναπλήρωση. Άρα θα παίρνουν υψηλότερη σύνταξη στο τέλος του εργασιακού τους βίου. Άρα αυτό είναι εξαιρετικά υπέρ των εργαζομένων προς το ασφαλιστικό σκέλος. Είναι υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, είναι υπέρ της ελληνικής οικονομίας, είναι υπέρ του υγιούς ανταγωνισμού, διότι όταν ενθαρρύνουμε τη μαύρη εργασία, στην ουσία πλήττουμε τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, πέραν όλων των άλλων προβλημάτων δηλαδή. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα δείτε ότι θα αποκτήσει πολύ μεγάλο έδος χρήσης μετά από λίγους μήνες. Δηλαδή θα το κάνουν χρήση οι εργαζόμενοι αυτό, γιατί θα είναι ένας εύκολος τρόπος για να αυξήσουν νόμιμα τα εισοδήματά τους, να έχουν δυνατότητα αποθενέσεις ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, θα σας μεταφέρω την εμπειρία που είχα ως Υπουργός Ανάπτυξης. Όταν το Υπουργείο Εργασίας τότε εφήρμοσε πιλωτικά την κάρτα εργασίας στα σούπερ μάρκετ και στις τράπεζες, που μέχρι σήμερα περίπου 350.000 εργαζόμενοι κάνουν χρήση ψηφιακής κάρτας εδώ και περίπου ένα χρόνο, έτσι. Υπήρξε μεγάλη ανησυχία. Εγώ στο γραφείο μου
καμπάνες. Τους καθησύχασα. Τι φοβόντουσαν, ας πούμε. Φοβόντουσαν όλες τις λεπτομέρειες καθημερινής εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας, το τι θα γίνει άμα κάνουν λάθος οι εργαζόμενοι, αν χτυπάνε λάθος την κάρτα, αν δεν χτυπάνε στην ώρα τους, αν χτυπάνε καταχρηστικά. Ο καθένας είχε τις δόκιμες ανησυχίες του. Για να πάξει εδώ, δεν λέω ότι δεν ήταν όλες οι ανησυχίες των ανθρώπων δόκιμες και θα, κάθε δικιά μου καθένας ανησυχεί. Τους λέγαμε τότε ότι θα δείτε ότι στην πράξη θα βοηθήσει μια υγιέστερη σχέση εργαζομένων εργοδοτών. Και αυτό είναι καλό και για την επιχείρηση. Σήμερα η κάρτα δουλεύει στο σούπερ μάρκετ πάρα πολύ καλά. Πήγα μάλιστα κανένα δύο μαζί με την κυρία Σταντινάκη και παρουσιάσαμε πώς δουλεύει η κάρτα και πώς οι εργαζόμενοι ήδη λέγαμε ότι είναι μια χαρά. Με τον ίδιο τρόπο θα εφαρμόσουμε την ψηφιακή κάρτα από 1η-1η-24, σήμερα στο λιανικό εμπόριο και στη βιομηχανία. Θα υπάρχει μια περίοδο χάριτο, περίπου 3 μήνες. Θα την δούμε στην πράξη πώς δουλεύει. Αυτά έχουμε εκδώσει προηγουμένως στους οδηγούς για τη βιομηχανία και τους οδηγούς για το λιανικό εμπόριο. Εάν κάτι δεν δουλεύει σωστά, θα είμαστε πάνω για να το διορθώσουμε αμέσως συνεργασία και με τους εργοδότες και με τους εργαζόμενους. Η ψηφιακή κάρτα θα είναι το απόλυτο όπλο στα χέρια του εργαζόμενου για να πολεμήσουμε την υποδηλωμένη εργασία. Σήμερα, να ξέρετε, έχουμε πολεμήσει ένα κάποιο σημαντικό βαθμό την αδήλωτη εργασία και το πρόβλημα των 10.500 ευρώ δούλεψε για την αδήλωτη εργασία. Αλλά τι έχει γίνει, για να είμαστε ειλικρινείς? Έχει μεταφερθεί ένα μεγάλο όγκο από την αδήλωτη στην υποδηλωμένη. Αυτό είναι ζημιά για τον εργαζόμενο. Είναι ζημιά και για τον ΕΦΚΑ, είναι ζημιά και για τον εργαζόμενο. Με την ψηφιακή κάρτα αυτό θα τελειώσει. Διότι πλέον θα είναι πολύ εύκολο ο έλεγχο από την επιθεώρηση εργασία για την υποδηλωμένη και γι' αυτό και έχουμε βάλει και το πρόβλημα των 10.500 στην επιχείρηση που χρησιμοποιεί ψηφιακή κάρτα και λέει τι γνώσει του ψέματα στο σύστημα. Άρα θα δείτε ότι με τη χρήση τη τεχνολογία μια νέα εποχή θα ανατείλει στην αγορά εργασία στην Ελλάδα που τελικά θα είναι προ όφελο όλων. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Η δέσμευση προεκλογική τη Νέα Δημοκρατία και του Κυριάκου Μητσοτάκη για μέσο μισθό 1.500 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα σε 4 χρόνια, δεν είναι προεκλογικό τρίκ. Είναι μια πραγματική αναγκαιότητα της ελληνικής κοινωνίας για να συγκλίνουμε το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ενώ πάμε καλά, την οικονομία αναπτύσσεται και φύγαμε από τα μνημόνια και η χώρα ανακτά αξιοπιστία, στο σημείο που θα δείτε τον δείκτη της απόδοσης μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα, παραμένουμε στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να συγκλίνουμε εκεί στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όχι με νόμο, προσέξτε, όχι γιατί θα έρθει ο υπουργός να πει θα πλώνει τόσο, αυτά είναι καταστροφή για τις επιχειρήσεις. Αλλά δεν έχουμε φτιάξει το κατάλληλο περιβάλλον για να είναι ανταγωνιστική επαρκώς η ελληνική οικονομία και να μπορούν οι ελληνικές επιχειρήσεις να κερδίζουν και να μπορούν να δίνουν υψηλότερους μισθούς στους εργαζομένους εκεί που τους αξίζουν. Αυτό εξαρτάται όμως και από το παραγωγικό μοντέλο της χώρας που μπορεί να αλλάζουν αρκετά πράγματα. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε και ραγδαίες αλλαγές. Δηλαδή, φαντάζομαι μια εξαγωγική εταιρεία η οποία πάει πάρα πολύ καλά και δημιουργεί μεγάλες δυνατότητες για να πληρώνει περισσότερο τους εργαζόμενους. Αλλά φαντάζομαι και σκέφτομαι και μια εσωστρεφής εταιρεία, η οποία φυτοζωεί και αν αναγκαστεί να πληρώσει περισσότερους, μεγαλύτερους μισθούς, θα κλείσει. Υπάρχει δηλαδή ένα... Δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχουν αντιθέσεις μεγάλες. Η αξία της μισθωτής εργασίας στον καπιταλισμό έχει την ίδια συμπεριφορά όπως κάθε αγαθό στον καπιταλισμό. Καθορίζεται από τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Όσο έχουμε προσέλκυση ξένων επενδύσεων και άρα έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη για μισθωτή εργασία, η αξία της ανεβαίνει. Οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να ακολουθήσουν τον ανταγωνισμό θα ακολουθήσουν και αυτή τη διαδρομή υποχρεωτικά. Διότι αυτή είναι η έννοια της ελεύθερης οικονομίας. Η δικιά μας ευθύνη είναι να φτιάξουμε ένα περιβάλλον που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μην έχουν μεγάλο διοικητικό βάρος. Να έχουν το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση στο μη μισθολογικό κόστος. Λέω το δυνατόν γιατί έχουμε μια αδυναμία ως οικονομία. Έχουμε μεγάλη τρύπα στον ΕΦΚΑ και δεν μπορούμε να κάνουμε πολύ γενναίες αλλαγές. Έχει κάνει η κυβέρνησή μας ήδη και έχουμε δυνατή να κάνουμε και λίγο ακόμα. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Λοιπόν, όμως αυτή είναι η δική μας ευθύνη και σιγά σιγά το φτιάχνουμε. Δείτε ένα παράδειγμα. Έβλεπα τώρα ερχόμενος και ανέβασα social media το χθεσινό αφιέρωμα του Σταρ στα ναυπηγεία Ελευσίνος, Γιάννη μου. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τι ήταν η Ελευσίνος. Είχε 30 εργαζόμενους στο ρεπορτάζ που λέγανε πώς πήραν τα λεφτά τους και άλλαξε η ζωή τους από εκεί που ήταν 15 χρόνια κατεστραμμένοι. Και σήμερα που μιλάμε, τώρα αυτή τη στιγμή, έχει στο ναυπηγείο 7 πλοία που κατασκευάζονται και επισκευάζονται και έχει ήδη και τις πρώτες παραγγελίες για την κατασκευή πλοίων στην Ελλάδα.
Το ίδιο θα γίνει σε λίγο και όταν πηγαίνει Σκαραμαγκά, που ανέλαβε ο Γιώργος Προκοπίου και θα προχωρήσει. Η ζώνη του Περάματος, το σύνολο, αφήστε την Ελευσίνα τώρα, πριν από 15 χρόνια ήταν νεκροταφείο. Διάβαζα ένα δημοσίευμα προχθές σε μια μεγάλη κυριακάτικη εφημερίδα που προσπαθούσε να ερμηνεύσει γιατί η Νέα Δημοκρατία θριάμβευσε εκλογικά στις περιοχές της Β' Πειραιώς. Σε μια περιοχή που ήταν παραδοσιακά οχυρό της αριστεράς. Και πήρε η Νέα Δημοκρατία το μεγαλύτερο ποσοστό στην ιστορία της. Μα η εξήγηση είναι πολύ απλή. Γιατί από εκεί που ήταν μια περιοχή που μαστιζόταν από την ανεργία, τώρα δεν υπάρχει ένας άνεργος. Όποιος θέλει να δουλέψει το Πέραμα και στην Ελευσίνα και αλλού θα βρει δουλειά. Δεν είναι τόσο μεγάλη η αναζήτηση εργασίας εκεί. Άρα έτσι αλλάζει στην πράξη τη ζωή των ανθρώπων. Το καταλαβαίνω αυτό και αντιλαμβάνομαι το θριαμβικό σας λόγο. Όχι, δεν είναι θριαμβικό, δεν μου αρέσουν οι θριαμβολογίες. Όχι, καλά κάνετε, καλά κάνετε. Αλλά θέλω να πω ότι το να βλέπουμε ότι μια πολιτική μπορεί να φέρει πραγματικό αποτέλεσμα, αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Και το παραγωγικό μοντέλο, μένα μου αρέσει πιο να δείξω κάτι για την ελληνική οικονομία. Κανείς δεν πίστευε ότι μπορεί να δουλέψουν ξανά τα ναυπηγεία. Όχι τις Ελευσίνες συγκεκριμένα, γενικά η ναυπηγική βιομηχανία. Θεωρούσαν ότι η Ελλάδα πια πάρα πολύ ακριβή, είναι μια ανταγωνιστική, δεν μπορούμε. Και όμως είδα από δύο τελευταία τρία χρόνια ότι η ναυπηγική βιομηχανία έχει αναγεννηθεί. Κερδίζουν ελληνικές εταιρείες συμβόλαια από το εξωτερικό για την κατασκευή, ας πούμε, θαλαμιγών ή για την επισκευή πλοίων, που ούτε το ονειρευόμαστε από μερικά χρόνια. Η ποιότητα της εργασίας των εργατών εκεί είναι τόσο εξαιρετική που μας καθιστά απολύτως ανταγωνιστικούς και η ιδέα ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα μόνο για τον τουρισμό δεν είναι αληθής. Δεν υποτιμώ τον τουρισμό, για να παρεξηγηθώ. Σπουδαίος τουρισμός και πολύ ευπρόσδεκτος. Αν δεν μπορεί να έχει οικονομία σε ένα πράγμα. Όλα χρειάζονται. Δεν είναι. Οι παραγωγικές δραστηριότητες μιας χώρας είναι σε πάρα πολλά επίπεδα. Να πάμε λίγο στην κατάρτιση. Το RRF προβλέπει. Υπάρχουν προγράμματα για την κατάρτιση των εργαζομένων. Έχουμε μια αγορά που ψάχνει εργαζόμενους σε πολλές ειδικότητες, αλλά συνεχίζουμε να μιλάμε για ανεργία. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα εδώ σε αυτό. Στη μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Πράγματι, υπάρχει ένα οξύμορον. Ποιο είναι το οξύμορον εδώ? Έχουμε μια ανεργία 10% τώρα, τη χαμηλότερη εδώ και 16-17 χρόνια, αλλά παραμένει 10%. Και ταυτόχρονα όλους τους κλάδους της οικονομίας λένε δεν βρίσκω εργαζόμενους. Όταν λέω όλους, δεν υπάρχει ένας κλάδος που μπαίνει στο γραφείο μου, είτε είναι βιομηχανία, είτε είναι οι κατασκευές, είτε είναι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, είτε είναι ακόμα και ο τουρισμός και η εστίαση, που δεν μας λένε δώστε μας άδεια να φέρουμε εργαζομένους από το εξωτερικό. Το οποίο είναι η τελευταία λύση, η εσχάτη λύση. Λοιπόν, λες πώς γίνεται να έχουμε 10% και όλοι να ψάχνουν εργαζομένους? Προφανώς ένα κομμάτι είναι η μαύρη εργασία. Καμία αντίρρηση. Αν δεν είναι όλο μαύρη εργασία αυτό, ένα μεγάλο κομμάτι είναι ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες από το εργατικό μας δυναμικό δεν συντεριάζουν απόλυτα με τις αναζητούμενες από την αγορά εργασίας δεξιότητες. Και εδώ έρχεται τώρα το Υπουργείο Εργασίας με την ΔΥΠΑ, με το ΕΣΠΑ, με τους ευρωπαϊκούς πόρους για να μπορούμε να κάνουμε το matching, αυτό το συντέριασμα. Πρέπει να σας πω ότι τα προγράμματα τα οποία εξελίσσονται μέσα από τη ΔΥΠΑ, από τα Ταμείο Ανάκαμψης, πάνε πάρα πολύ καλά. Θα μιλήσει φαντάζομαι για αυτά και ο κύριος Πρωτοψάλτης στη συνέχεια, ο κύριος Διοικητής. Να το συγχαρώ για άλλη μια φορά δημόσια γι' αυτό. Έχουμε πιάσει όλα τα ορόσημα. Το λέω συχνά ότι το να πιάνει τα ορόσημα η ΔΥΠΑ στο Ταμείο Ανάκαμψης είναι πάρα πολύ κρίσιμο, πρώτον για την εθνική οικονομία και δεύτερον για την πολιτική μας αδειοδρομία. Διότι εκεί είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του Ταμείου Ανάκαμψης Ελλάδος και αν κάτι πάει στραβά εκεί, τα πάντα θα πάνε πολύ άσχημα. Ευτυχώς πάμε καλά. Με το νέο ΕΣΠΑ βάζουμε μπρος την έναρξη της απορρόφησης και των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που είχαν σχετικά καθυστερήσεις σε σχέση με τη ΔΥΠΑ και τώρα παίρνουν πλέον μπρος. Βλέπω απέναντι και τον κύριο Παναγόπουλο ότι και σε έχουμε μια σειρά προγραμμάτων τα οποία σε λίγες εβδομάδες προσδοκούμε να έχουν ξεκινήσει πια. Δεν φταίνε αυτοί για την καθυστέρηση, έφταιγε το κράτος για την καθυστέρηση, το ξεκαθαρίσω αυτό. Το κράτος δεν ήταν συνεπές στα ραντεβού που είχε δώσει. Έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα τώρα και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Μιλάμε με τους κοινωνικούς εταίρους και με τη ΔΥΠΑ για να δούμε πώς μπορούμε να εμπλέξουμε περισσότερο τους κοινωνικούς εταίρους στα προγράμματα κατάρτισης, ώστε να έχουμε και το feedback της κοινωνίας για το τι πραγματικά αξίζουν. Έχουν σοβαρά αιτήματα οι κοινωνικοί εταίροι? Νομίζω ο διάλογος που έχει ξεκινήσει τώρα η ΔΥΠΑ Σπύρο με τους κοινωνικούς εταίρους πάει καλά. Είναι πια σε ένα τεχνικό επίπεδο να βρούμε προγράμματα που να έχουν αξία. Εμάς δεν μας νοιάζει μόνο η απορρόφηση. Προφανώς η απορρόφηση πρέπει να υπάρξει. Μας νοιάζει και η ποιότητα. Θέλω να θυμάστε ότι η επόμενη δεκαετία, λιγότερο 7 ετία, είναι η 7 ετία που έχουμε στα χέρια μας
πόρους για το reskilling και το upskilling που δεν θα ξαναέχουμε ποτέ στο προσδόκιμο της ζωής μας. Διότι να συντεριάξουμε αυτούς τους πόρους του τρέχοντος ΕΣΠΑ, του νέου ΕΣΠΑ και το μία ανάκαμψη ταυτόχρονα είναι πρακτικά αδύνατο. Αυτοί οι πόροι πρέπει να αξιοποιηθούν με ευθύνη από εμάς για να αφήσουν στο τέλος μία εκπαιδευμένη αγορά εργασίας που θα μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα 15-20 χρόνια. Να θυμάστε, και στο λέω ως πρώην Υπουργός Ανάπτυξης τώρα, ότι στην προσπάθειά μας την προσέλκυση επενδύσεων, η έλλειψη εργατικού δυναμικού μπορεί να αποτελέσει μεγάλο αντικίνητρο για να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Και το θέμα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο, γιατί το ίδιο έλλειμμα στην αγορά εργασίας δεν έχει μόνο η Ελλάδα, αλλά έχουν όλες οι χώρες Ευρώπης. Άρα δημιουργείται και μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών τώρα ένας τεράστιος ανταγωνισμός. Ποιος θα πάρει αυτά τα ταλέντα? Και έχουμε και νέες συνθήκες στην αγορά, η τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν ειδικότητες δηλαδή που θα είναι πάρα πολύ σημαντικές για τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό υπάρχει μια εικόνα, έχετε εσείς προσωπικά μια εικόνα, τις έχουμε αυτές τις ειδικότητες στην Ελλάδα, δεν πρέπει να τις εισάγουμε. Προετοιμάζεται όχι, όχι. Κόσμος. Η πλήρης κατανόηση της αλλαγής που θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά εργασίας δεν νομίζω ότι γίνει από κανένα αυτή τη στιγμή. Όλοι συζητάμε και βλέπουμε τι πρόκειται να συμβεί. Προφανώς είναι κάτι που θα συμβεί όμως, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Προφανώς θα συμβεί. Προφανώς θα είναι ένας άλλος κόσμος. Και πάντα στο μετέχνημα αυτό μας δημιουργεί και ένα φόβο και μια αγωνία. Μπορώ να σας πω ως ιστορικός περισσότερο ότι σε όλες τις μεγάλες τεχνολογικές επαναστάσεις στην αρχή υπήρχε φόβος για μεγάλη απώλεια θέσεων εργασίας και στη συνέχεια γεννήθηκαν πολλές περισσότερες θέσεις εργασίας από αυτές που χάθηκαν. Θέλω να πω αυτό ότι αν εμείς προετοιμαστούμε κατάλληλα, μην ανησυχείτε. Έξυπνοι άνθρωποι, είμαστε εργατικοί άνθρωποι, είμαστε, θα τα καταφέρουμε, θα πάμε πάρα πολύ καλά. Στα προγράμματα που θα σχεδιάσουμε για τα επόμενα χρόνια, θα συμπεριλάβουμε και το κομμάτι της επίδρασης του AI στην αγορά εργασίας. Γιατί αυτό, επαναλαμβάνω, σε μια σειρά επαγγελμάτων θα έρθει. Σε άλλα γρηγορότερα, σε άλλα πιο αργά. Έτσι. Θα είναι ένα κομμάτι της άσκησης αυτό. Έχετε κάποια συνεργασία με τον κύριο Πυρακάκη? Πρόκειται να ενισχύσετε κάτι περισσότερο στη τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση? Σημειώνω το εξής, νομίζω ισχύει ακόμα. Οι τέσσερις χώρες που έχουν τη μικρότερη ανεργία στην Ευρώπη, Ελβετία, Αυστρία, Τσεχία και Γερμανία, έχουν το 70% των μαθητών στην επαγγελματική εκπαίδευση. Λοιπόν, εντάξτε, η συζήτηση στην Ελλάδα για την τεχνική εκπαίδευση ή την θεωρητική εκπαίδευση είναι πολύ πιο παλιά από ό,τι νομίζετε. Για τους ρέκτες της ιστορίας θα σας πω ότι η διαφωνία μεταξύ του πρώτου κυβερνήτου της Ελλάδος, του Ιωάννου Καποδίστρια, και των φαναριωτών της εποχής που ήταν την ιντελιγένσια του κράτους μας, ο Καποδίστρια θέλε τεχνικά διδασκαλία για μαραγκούς και οικοδόμους και οι φαναριώτες θέλανε νομική σχολή. Γι' αυτό κατηγορήθηκε ως φωτοσβέστης. Ναι. Όταν δολοφονήθηκε, ιδρύθηκε η νομική σχολή του ΕΚΠΑ. Είναι λίγο ηρωνία της ιστορίας ότι το ΕΚΠΑ ονοματίστηκε Καποδιστριακών. Είμαι και εγώ απόφυτος αυτού. Όταν ο ίδιος ο Καποδίστρια θέλει να φτιάχνουμε τεχνικές σχολές. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχει επικρατήσει μια νοοτροπία ότι η τεχνική εκπαίδευση είναι υποδέστερη. Το οποίο δεν είναι αλήθεια, είναι τελείως ουσιαστές. Εμείς εδώ είπα, και καλώς έχω τον παράδειγμα, θα έχουμε και μια τροπολογία με στο νομοσχέδιο για να επιταχύνουμε την πρόληψη εκπαιδευτικών. Θα το λύσουμε το πρόβλημα, Σπύρο, που έχουμε. Έχουμε ξεκινήσει ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης Ανακατασκευής των Σχολών της ΔΥΠΑ. Να σας πω ότι στις σχολές αυτές γίνεται δουλειά και σήμερα, αλλά πρέπει να συμβαδίσει το περιβάλλον με την. Γιατί και η εικόνα παίζει ρόλο και οι συνθήκες εκπαίδευσης. Πάντως, παράγουν αποτέλεσμα οι σχολές αυτές και θα χρειαστούμε περισσότερη τεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Είμαστε σε με το Υπουργείο Παιδείας, που ετοιμάζει και δικό του νομοσχέδιο για τις δικές σχολές, το κοιτάζουμε και εμείς. Οργανώνουμε μαζί με το Υπουργείο Παιδείας ένα κοινό πρόγραμμα για ένα μεγάλο πρόγραμμα ψηφιακών δεξιοτήτων που θα παρέχουμε και μέσω πολύ μεγάλων διεθνών providers, οι οποίοι θα πιστοποιούν τις δεξιότητες αυτές σε πολύ ψηλό επίπεδο. Μιλάμε για κολοσσούς τύπου Amazon. Μάλιστα, με την Amazon θα υπογράψουμε και μια συμφωνία τώρα την άλλη εβδομάδα, έτσι. Με τη ΔΥΠΑ και την Amazon Web Service, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Και γενικά προσπαθούμε να δώσουμε μεγαλύτερα εφόδια στο εργατικό μας δυναμικό. Να σας πω ότι και η πρωτοβουλία που πήρε το Υπουργείο Εργασίας στον τελευταίο νόμο που ψηφίσαμε το Σεπτέμβριο για την πλατφόρμα Rebrain Greece πάει πάρα ανέλπιστα καλά. Έχουμε αρκετές χιλιάδες κλικς το μήνα. Έχουμε ήδη πάνω από 130 ανθρώπους που βρήκαν δουλειά μέσα στην πλατφόρμα μέσα σε 2 μήνες. Μιλάμε για ανθρώπους που είτε από το εγχώριο εργατικό μας δυναμικό είτε από το εξωτερικό
βρήκαν καλύτερα αμοιβόμενη θέση εργασίας από αυτή που προσδοκούσαν και μπόρεσαν να κάνουν τη μετάβασή τους σε ένα καλύτερο περιβάλλον εργασίας. Αυτό είναι για μας η πρακτική άξιση πολιτικής, ότι συζητάμε γενικώς τον brain gain και λέμε να έχουμε brain gain, πάμε και δίνουμε τα εφόδια για να γίνει το brain gain και αυτό αρχίζει και λειτουργεί. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο στο λίγο χρόνο που μας μένει, δεν μπορώ πάνω να σας ρωτήσω τι γίνεται στην κεντροαριστερά. Θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό. Είναι και ο κύριος Κασελάκης αργότερα εδώ. Κάτι δεν πάει καλά εκεί τώρα. Δεν ξέρω. Προσπαθώ να συγκρατηθώ. Ή σας ανησυχεί αυτό, γιατί ξέρω ότι εσείς θέλετε αντιπάλους. Έλα, να μιλάτε τόσο σοβαρά. Εγώ και εμείς δεν υποτιμούμε κανένα πολιτικό μας αντίπαλο. Το ξαναδείσμα του. Στο τέλος όλοι μας κρίνουν ελληνικό λαό με το μεγάλο αφεντικό. Όποιοι στην πολιτική υποτίμησαν αντιπάλους, μετά το πλήρωσαν πολύ ακριβά και εμείς δεν θέλουμε να είμαστε από αυτούς. Άρα θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στον δικό τους πολιτικό χώρο που τον χειριστούν όπως εκείνοι νομίζουν. Τώρα, νομίζω ότι αυτός ο δημόσιος καυγάς τους έχει λίγο παρατραβήξει. Η χώρα έχει πολλά προβλήματα. Ο λαός μας έχει πραγματικά προβλήματα. Η δουλειά ημών των πολιτικών είναι να ασχολούμαστε με αυτά τα πραγματικά προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, η αύξηση του κόστους της στέγης για ένα νέο ζευγάρι στο κέντρο των μεγάλων πόλεων είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Ευχάριστο από μία έννοια, γιατί συνδυάζεται από την αύξηση της αξίας των ακινήτων που είχε πέσει πολύ χαμηλά τα μνημονιακά χρόνια. Δυσάρεστο προς το side effect που αυξάνει τα ενίκια για αυτούς που δυσκολεύονται να πληρώσουν. Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που πλήττει τον μέσο Έλληνα κάθε μέρα την ώρα που μπαίνει στο σούπερ μάρκετ. Αυτά είναι τα πραγματικά θέματα, όπως πριν που λέγαμε την ανεργία και πώς θα βρουν εργασία οι άνεργοι, πώς θα βρουν καλύτερα μόνο θέσεις εργασίας οι νέοι εργαζόμενοι. Νομίζω ότι αυτά είναι θέματα που αξίζει να ασχολούμαστε περισσότερο. Τώρα, και ο Κασελάκης θα κάνει την προσπάθειά του. Ο καθένας από εμάς θα τον κρίνει κατά τον τρόπο. Το ζητούμενο είναι πάντα ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στο πολιτικό σύστημα για να μπορούν και οι κυβερνήσεις να κάνουν τη δουλειά τους και οι αντιπολιτεύσεις. Σας είπα. Εμάς μας αρέσει η δημοκρατία, άρα μας αρέσει να υπάρχει και αντιπολίτευση. Τώρα, να πω ένα τελευταίο. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Τσομόκο και τον Delphi Forum για το Summit, το 7ο. Έχω συμμετάσχει σε αρκετά από αυτά και τον κύριο φυσικά εννοείται. Εγώ ξέρω τώρα, σημαίνω τώρα τι να κάνουμε τώρα. Το αίμα λέει νερό δεν γίνεται. Λοιπόν, αλλά η αλήθεια είναι πως έχει γίνει θεσμός το Summit Θεσσαλονίκη. Έχω τύχει να συμμετάσχω σε αρκετά στη σειρά και με τις προηγούμενες μου ιδιότητες και είναι χρήσιμο για την πόλη αυτή να γίνονται τέτοιου τύπου γεγονότα εδώ. Προσθέτουν στην πόλη, εμείς ως κυβέρνηση, την Θεσσαλονίκη, το ξέρω και ο Ευθυμιάδης καλά, και την αγαπάμε και τη φροντίζουμε. Εγώ δεν το λέω μόνο γιατί είμαι Μακεδόνα στην καταγωγή, γιατί πραγματικά αυτή την πόλη την αγαπάμε και έχουμε κάνει ως κυβέρνηση πολλά αυτά τα χρόνια για την Θεσσαλονίκη και θα κάνουμε ακόμα περισσότερα. Και είναι καλό να γίνονται τέτοιου τύπου συγκεντρώσεις για να προβάλλονται αυτά, κυρία Πρόεδρε, και για να γίνονται περισσότερο ευρέως γνωστά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γουργιά.